Είναι εδώ την Αλέξια τη συγκεκριμένη. Καλώς ήρθες. Μπουρέκι μου. Μπουρέκι μου. Μπουρεκάκι μου. Έτσι με λέει όταν με βλέπει και χαίρομαι. Μου λέει τα κυπριακά, τι κάνεις πουρέτσι μου, κάπως που τα λέει. Πώς το λες καρδιά μου, χαιρέτα μου. Μπουρέκι. Με τρία κάπα. Τρία κάπα. Θεσσαλονίκη. Ξέχασα. Είσαι καλά το λέμε. Με ένα λάμδα. Με ένα λάμδα, αλλά ελαφρύ. Ελαφρύ. Σεφταλιά δηλαδή με τίποτα, έτσι. Σεφταλιά. Σεφταλιά. Ναι. Τι, Τάκη μου. Το χαλούμι με τέσσερα. Χαλούμι. Χαλούμι. Λοιπόν, Αλέξια εδώ είναι ο Στέλιος και είναι και η Αλέξια και από πού να πρωτοξεκινήσω. Η Αλέξια είναι in a jazz mood. Συνήθως. Συνήθως. Αυτός, εγώ το άκουσα το CD και ενθουσιάστηκα, τα είπα και έξω πριν. Ας πούμε αυτό το Spain του Al Jarreau, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα το ακούσω από άλλον τραγουδιστή, τραγουδίστρια, με τόσο σημαντική ερμηνεία, κορίτσι μου. Πόσα ευχαριστώ, χρόνια, μου. Πόσο έχεις ασχοληθεί με την jazz, έχεις εντρυφήσει το θέμα σαφώς, έτσι δεν είναι. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, απλά είναι ένα είδος που αγαπώ, όταν ήμουν στο γυμνάσιο είχα ένα καθηγητή, ο καθηγητή μάλλον, είσαι από την Ινδία κάποιος καθηγητής, τι λέω, τραμουσικός, συγγνώμη, ναι. Ο οποίος δίδασκε διάφορους μουσικούς, jazz. Απλά έτσι φιλικά του δίδεσκε. Mm-hmm. Και αυτοί οι φίλοι μουσικοί μου είπαν για αυτόν τον καθηγητή και αμέσως έσφευσα να πάω να τον γνωρίσω και τον μπαίνω μέσα, άκουσα το My Foolish Heart. Mm-hmm. The night is like a lovely tune. Μια μαγευτική μελωδία και αμέσως αισθάνθηκα ότι μου ήταν οικείο αυτό το είδος οικείο. Και θυμίζω το Moody's Mood και το Spain, το στο μάτι μόνη μου, ξέρεις. Και τώρα, ξέρεις, το έχεις πολλά χρόνια, το αγαπούσα καταπληκτικά πάρα πολύ. Μου, το έχεις πει. Ναι. Εντάξει, ξέρουμε όλοι και τη σπουδαία σου φωνή και τις σπουδές σου και το πόσο έχεις ασχοληθεί με τη μουσική. Και τη μεγαλοψυχία σου. Το έχουμε πει επανειλημμένως ότι είναι τυχερός ο άνθρωπος που μπορεί να δουλεύει και να έχει σαν επάγγελμα το αυτό το που αυτό που αγαπά. Και να παραμείνει ένας τέχνης. Και να παραμένει ένας τέχνης, έχεις δίκιο. Γιατί όταν μπαίνουμε στο λουπ του επαγγελματισμού, λίγο την πατάμε. Χάνουμε λίγο το δρόμο μας, μετά όμως το ξαναβρίσκουμε τη χερία από εμάς, νομίζω. Η Αλέξια, ξέρεις, μιλάει και λίγο επί προσωπικού, έχω την εντύπωση. Ναι, όμως και παρατηρώντας τους γύρω μου. Έχεις, επικοινωνώντας με κόσμο. Βλέπουμε τώρα τον τελευταίο καιρό προς τα σένα πραγματικά μια διαφοροποίηση, Αλέξια. Δεν έχει αλλάξει ούτε η φωνή σου, ούτε το στυλ σου, ούτε η ευγενειά σου, ούτε το ήθος σου. Όμως τα είδη μουσικής που υπηρετείς τα τελευταία χρόνια είναι εντελώς διαφορετικά το ένα από το άλλο, ποικίλα και διαφορετικής δομής, διαφορετικού ύφους. Τι γίνεται, είναι που ψάχνεσαι συνέχεια. Απλά συνειδητοποίησα ότι η ζωή μας, είτε είναι αυτή που ζούμε, είτε έχουμε και άλλες ευκαιρίες να ξαναζήσουμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, η ζωή μας είναι αυτή που ξέρω εγώ. Και πρέπει να κάνω αυτά που με ευχαριστούν. Δηλαδή να κάνω ό,τι με ευχαριστούν, ό,τι με κάνει ευτυχισμένη. Και να ακολουθώ τη ψυχή μου. Την παρασύρεις και πολύ καλό. Έτσι. Και υπάρχει έδαφο, δηλαδή, υπάρχει κόσμο που διψάει να ακούσει οτιδήποτε καλό. Σαφώς. Εμείς οφείλουμε ότι θεωρούμε εμείς καλό, μοιραζόμαστε. Μπορεί να μην είναι καλό, πάνω στο να το θεωρούμε καλό. Ναι. Αν εμείς το θεωρούμε καλό και πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε, έχει σημασία. Γιατί όταν υπάρχει ανασφάλεια σε σχέση με τη δουλειά μας και με το αντικείμενο της εργασίας μας, θα συμφωνεί και ο Στέλιος. Πολύ εύκολα βάζουμε ταμπελίτσες, κρεμάμε κονκάρδες κλπ. Ο ποιοτικός, ο εμπορικός, ο ένας, ο άλλος. Αυτή η διαφορά. Πράγμα το οποίο θεωρώ εγώ επίσης ρατσισμό, που είναι η μέρα κατά του ρατσισμού. Λοιπόν, και δυστυχώς στον χώρο μας υπάρχουν πάρα πολλοί ρατσιστές. Δεν το λέω για μένα προσωπικά. Θέλω να πω ότι. Εγώ, αν μη τι άλλο, έχω. Εμείς το έχουμε υπό το δίκιο. Επειδή νομίζω πως η Αλέξια με αυτό το δίσκο το τελευταίο που έκανε, έχει επιτελέσει ένα πολύ σημαντικό έργο. Και πρέπει να την ακούσουμε. Είναι κοντά της και μουσική εξαιρετική. Είναι τέσσερις Βούλγαροι και ένας Ολλανδός, αν δεν απατώ. Ναι. Έχω μάθει όλα εγώ. Μην ανησυχείς καθόλου. Θα ήθελα τέσσερις Βούλγαροι, ένας Ολλανδός. Να αποδείξω ότι εγώ δεν είμαι. Δεν είναι ρατσίστρια. Και θέλω να μην παραλείψω. Όπως θέλουμε όλοι μας, εδώ και πάρα πολύ καιρό θέλουμε όλοι μας να ακούσουμε την Αλέξια να τραγουδάει τζαζ. Να την. Θα ανυψωθούμε, κυρία μου. Ελπίζουμε οι γεννήτριες να αντέξουν σε αυτή τη λάμψη μέχρι το τέλος. Θα αντέξουν, φαντάζομαι. Να πλησιάσουμε εδώ τους μουσικούς. Είστε εδώ ή φύγατε. Η Λίζα η Δουκακάρου είναι κοντά μας γιατί μου λέει μου κάνει διάφορα νοήματα, αλλά δεν έφυγε ούτε αυτή γιατί και αυτή θέλει να σε ακούσει να τραγουδάς jazz. Good morning. Good morning. We thank you very much for being here today with us. We're very happy to be here.
Είναι και οι ίδιοι μου λένε πολύ ευτυχείς που βρίσκονται κοντά μας. Δεν ξέρω αν θέλεις να αναφερθείς στους μουσικούς σου εκτενέστερα ή να το κάνουμε μετά το πρώτο σου κομμάτι. Να το κάνουμε μετά το πρώτο σου κομμάτι. Τενόρο σαξόφωνο και άλτομο και μπαριτόν και μπες κλαρινέτ και κλάρινέτ και φλάουτο. Κύριο Πίτερ Μάσινγκ. Ένα υπέροχο μουσικό και συνεργάτη μου, ο οποίο παντρεύεται Ελληνίδα σε λίγο καιρό. Οπότε θα είναι. Εντάξει, θα στρώσουμε. Είναι Έλληνα ούτω ή άλλω. Από την Ολλανδία κατάγεται. Ο Μιχαήλ από τη Σόφια. Γεια σου, Μιχαήλ. Δεν θέλω να το επιθετώ του δυστυχώ, Μιχαήλ. Ιωσήφο. Μάλιστα. Ο Στέφαν. Κοτζουχάρο, νομίζω, στα drums. Ο Γιόρτζ Ντόντσεφ, αδερφός του Άντωνι Ντόντσεφ, στο ακουστικό μπάσο. Από τη Νέα Υόρκη μας ήρθε, όπου παίζει μουσική με διάφορους υπέροχους μουσικούς. Και ο Άντωνι Ντόντσεφ, ο μαέστρος μας, μισθωτίζει το δίσκο μου επίσης. Είναι jazz mood. Και τα κλασικά, στα κλασικά παίζει και ο Γιώργος και ο Άντωνι. Πιάνο. Και τα καλοκαίρια που θα πούμε αργότερα ήταν ορχήστρο σε ο... Γιατί αύριο σε βρίσκουμε, από αύριο πού σε βρίσκουμε, αγάπη. Στον Ντίβα. Στον Ντίβα σε βρίσκουμε. Στο Κάρβε. Θα τρέξουμε. Θα τρέξουμε να εφρανθεί η ψυχή μας. Και ένα ακόμα, αν έχεις την καλοσύνη. Αν έχει, υπάρχει χρόνο. Βεβαίως υπάρχει πολύς χρόνος.